Πώς πάει αυτό? Δεν το έχω καταφέρει ποτέ όμως. Και εγώ πάντα μπερδεύομαι. Λοιπόν, φίλοι μου, είσαι έτοιμη να μάθουμε ρόλερ σήμερα? Όχι. Γιατί? Νομίζω ότι έχεις οργανωμένο σχέδιο να με ξοντώσεις. Έλα, μωρέ, μία, δύο, τρεις, τούμπις, θα πάμε και μια χαρά. Πάμε. Τι σου λένε ότι σε σταματάνε στον δρόμο, τι μου θυμίζει που σε έχω ξαναδεί, ή σου λένε ακόμα ότι είσαι το κορίτσι με τα γυαλιά από την Ελληνοφρένεια? Ξέρεις τι, νομίζω ότι με ακολουθεί ακόμα αυτή η ρετσινιά της Κύπριας από την Ελληνοφρένεια και με αναγνωρίζουν πολλές φορές, μου λένε εσύ δεν είσαι, αλλά χωρίς γυαλιά δεν μοιάζεις καθόλου. Τι hashtag θα έβαζες τώρα στη νέα σου εκπομπή? Νομίζω θα κρατάγα το ουλαλά. Ταιριάζει. Στη νέα μου εκπομπή! Στην εκπομπή! Σε παρουσιάστρια! Σάσα ακούς τη λέει! Όχι βέβαια, στην εκπομπή της Σάσα στα μάτια. Εμείς απλά συνοδεύουμε. Θες να περιγράψεις Σάσα όσο γίνεται με τρεις λέξεις? Είναι αυθόρμητη, είναι πολύ δυναμική, και είναι χύμαρος, παιδιά. Δεν παλεύετε, είναι χύμαρος. Τι σχέση έχετε γίνει φίλες, γίνετε και εκτός δουλειάς, τα λέτε τα αγκομενικά σας? Κοίτα, τα αγκομενικά μας τα λέμε, αλλά περισσότερες πληροφορίες δεν πρόκειται να πάρεις από μένα ποτέ. Πες μου και ένα κόνσεπτ εκπομπής που τώρα σου έλεγα θα το παρουσίαζες. Κοίτα, δεν είναι στα μέσα σχέδιά μου για να πάρω εκπομπή. Λέβε τώρα. Αλλά σε περίπτωση που εκεί στο Sky θα θέλατε κάποια στιγμή να κάνετε ένα τηλεπαιχνίδι. Θα γίνει μια κεντρική. Πιστεύω ότι θα μπορούσα να κάνω ένα τηλεπαιχνίδι, γιατί μου αρέσει που μοιράζει χαρά, διασκέδαση και πάρα πολλά λεφτά στον κόσμο. Τζόρτζια, πόσους followers έχεις στο Instagram? Αρκετούς, ξέρω εγώ. Δηλαδή. Δεν θυμάμαι. Γιατί με τους followers θα μετρήσεις τώρα τον ένα τον άνθρωπο? Θέλω να είσαι influencer. Κάτι κάνω κι εγώ. Έχω 48.000, 50 κάπου εκεί, δεν πολύ. Τι σε ρωτήσω κάτι, έχεις βγει μη αναπληρωματική? Όχι, μη αναπληρωματική, σε παρακαλώ. Συγγνώμη. Μη Κύπρο, σε παρακαλώ, αναπληρωματική. Γιατί εγώ αναπληρωματική, δεν θα μπορούσα. Και εμείς χαμόγελο. Και εμείς χαμόγελο. Και χαμογέλασέ μου. Τι αρέσει, εντάξει. Τέλειο. Δεν παίρνει γάιδαρο, κορίτσι μου, άνθρωπο κοιτά. Σε βλέπω στην εκπομπή σε λίγο ωραία, ρε παιδί μου, σεξι, χωρίς να είσαι προκλητική. Θέλω να μου πεις, ρε παιδί μου, τι σου λένε οι άντρες, τι σου σχολιάζουν, για ποιο σημείο έχεις πάρει τα περισσότερα κοπλιμέντα? Ξέρεις τι, παίρνω μηνύματα στο Instagram, τα οποία τις περισσότερες φορές δεν μου αρέσουν κιόλας. Τους απαντάς? Συνήθως βάζω καρδούλες. Αυτό το εύκολο, η εύκολη λύση. Σου λείπει ο Τσολιάς? Πλάκα, πλάκα. Σαν Τσολιάς αν μου λείπει. Το κόνσεπτ όλο το, η Ελληνοφρένεια. Νομίζω ότι αυτό, παρόλο που δεν το είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα μπορούσα να μπω στην Ελληνοφρένεια και να δουλέψω εκεί, και παρόλο που δεν ήξερα κιόλας στην αρχή την Ελληνοφρένεια όταν πήγα να δουλέψω, νιώθω ότι τέριαξα. Και όντως μπορεί και να μου λείπει, γιατί ήταν μια συνήθεια στο κάτω-κάτω. Ήταν καθημερινότητά μου αυτό. Στο MAD. Ναι. Που σε είδα με αυτό εδώ το. Τη βαφή, τι ήτανε? Με είδες κι εσύ, Δεν το κατάλαβα αυτό το κόνσεπτ. Τρόμαξα να μας γνωρίσουν οι πάντες εκείνο το βράδυ, θέλω να σου πω. Κοίτα, ήταν το κόνσεπτ που ήθελε να αποδώσει τέλος πάντων η σχεδιάστρια. Επειδή με βάζει τα ρούχα που ήθελε να δείξει. Δεν βαθύ αυτό, όντως. Όχι, αυτό ήταν ζελέ μαζί με make-up, το οποίο μας είχαν ψεκάσει και από πάνω σπρέι. Και θέλω να σου πω ότι λιζόμουν για δύο ώρες. Baby,